Η Έλληνα Λάσκερ μαζί μα με αποκαλυπτικό ρεπορτάζ. Έρχονται τα πάνω κάτω λοιπόν στη φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών. Τι αλλάζει δηλαδή. Τέλο εποχή για το δηλώνει ό,τι θέλει για του ελεύθερου επαγγελματίε. Το νομοσχέδιο προβλέπει σύμφωνα με πληροφορίε ελάχιστο φορολογητέο εισόδημα και ελάχιστο φόρο τον οποίο θα καλούνται να πληρώσουν οι ελεύθεροι επαγγελματίε mm. με κάποιε εξαιρέσει. Για να πιο πόσο. πόσο. 10.900 ελάχιστο φορολογητέο εισόδημα. Αυτό είναι το ισόποσο του κατώτατου μισθού των 780 ευρώ επί 14. Αν εφαρμόσεις τους ισχύοντες φορολογικούς τελεστέ, 9 και 22% για τα πρώτα κλιμάκια, ο ελάχιστος φόρος φγαίνει 1.102 ευρώ, Κοντά στο χιλιάρικο να πούμε και να περιμένουμε αύριο το νομοσχέδιο να μα πει περισσότερα. Μάλιστα. Και από πότε θα ισχύσουν όλα αυτά. Αυτό είναι το κερασάκι στην τούρτα. Οι πληροφορίε αναφέρουν ότι θα ισχύσουν από τα φετινά εισοδήματα, που μάλιστα. σημαίνει ότι θα έρθει με το εκαθαριστικό του χρόνου δύο κρίσιμε παράμετροι. Η πρώτη, τι θα γίνει με το τέλο επιτιδεύματο, γιατί η κυβέρνηση και πει θα το καταργήσει σταδιακά από το 25 έως έω το 27. Και η δεύτερη κρίσιμη παράμετρο, εάν θα υπάρξουν τέτοιε ρυθμίσει που θα διασφαλίζουν ότι δεν θα συνοστιστούν όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίε κάτω από τον εόριο τον 10.900. Σωστό και αυτό είναι μια παγίδα. Ε, Τέλο, έχει ε, πληροφορίε για το ύψο του πόνου για όσου μέσω του απόδειξη ε, του νέου συστήματο αυτού, παλιού δηλαδή, ε, αλλά δεν υπήρχε το πόνου ε, μέχρι τώρα. Μα το χρωστούσε εδώ και ναι, ένα χρόνο πόσα, η κυβέρνηση. Πόσα θα Από 100 έω 3.000 ευρώ η επιβράβευση σε συνάρτηση με το ύψο τη φοροδιαφυγή που αποκαλύπτεται. Σα ευχαριστούμε πολύ, Έλλη.